Τι να πει μωρέ κανένας για τις ομορφιές της Κόνισσας, για τις καταράκτες, για το ποτάμι, για το υπέροχο το ξωτό γιοφύρι εδώ, πω. Και είναι ο δρόμος, το ξεκίνημα για να πάμε πάνω στο μοναστήρι του Γέροντα Παΐσιου στο Στόμιο. Κοιτάξτε μωρέ, κοιτάξτε ομορφιές, κοιτάξτε εδώ το ξωτό γιοφύρι. Τι να πει, δεν έχω να πω τίποτα. Τρελαίνομαι, είμαι εδώ και τρελαίνομαι. Τι να πει, όχι, δεν λέω γιατί θα πει κανένας, είναι πατρίδα σου, γι' αυτό τα λες αυτά όλα. Ναι. Τι να πει. Να έρχεσαι στο μοναστηράκι που ήταν ο Γέροντας Παΐσιος. 4 ολόκληρα χρόνια έζησε εδώ. Αχ Θεέ μου, αυτή η εκκλησία, ο ναός της Παναγίας στο κέντρο, σκεπασμένος με το μολύβι και τα κελιά τα οποία τα έκτισε ο Γέροντας. Αυτό το μοναστήρι το είχαν κάψει οι Γερμανοί, το είχαν ανατινάξει και το έκτισε ο Γέροντας. Εδώ με τους εθελοντές με τον κόσμο. Και δέστε και γύρω-γύρω, μωρέ, γύρω-γύρω. Τι βουνά, τι υπέροχη ομορφιά, τι υπέροχη ομορφιά. Και εδώ το καμπαναριό, το καινούργιο εκκλησάκι του Αγίου Παϊσίου και θα πάμε και στο κελάκι του Παπούλη. Εκεί στο κελάκι του Παπούλη θα πάω. Αλλά με τρελαίνει. Και τώρα σας έχω μία έκπληξη. Έκπληξη, όσοι δεν ήρθατε δεν μπορείτε να καταλάβετε εδώ τι ακριβώς υπάρχει. Εδώ είναι η χαράδρα κάτω. Πω. Κοιτάξτε μωρέ. Κοιτάξτε τοπίο, κοιτάξτε χαράδρα. Εδώ είναι ο Σταυρός στην κορυφή. Και από εδώ κοιτάξτε τι βλέπει κάποιος. Από εδώ τι βλέπει. Τι βλέπει. Ως ποταμός. Κοιτάξτε. Οι ομορφιές οι υπέροχες. Ομορφιές μοναδικές. Ομορφιές σπάνιες. Οι ομορφιές κάνουν όμορφους Αγίους. Και ο αγώνας τους και η πίστη τους. Εδώ ο Παπούλης περνούσε. Εδώ έκανε την άσκησή του. Και εδώ άφησε την ευλογία του.